Ζωφερό μήνυμα για παγκόσμιο ολοκαύτωμα, κάτι που δεν αντιλαμβάνεται κανεί στη Δύση. Από το Ρώσικο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανέφερε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα παγκόσμιου πολέμου. Ο Υφυπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία, Σεργέη Ριάπκοφ, ήταν σαφή. Η και Ρωσία βρίσκονται στα πρόθυρα ένοπλη σύραξη. Είναι καιρό για την Ουάζικτον να αρχίσει να ανησυχεί για την δική τη ασφάλεια. Εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε την πλήρη κατάρρευση των σχέσεών μα με τη ΣΥΠΑ στην άβυσο μια ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση. Ο Ριάπγκοφ τόνισε πω είμαστε ήδη στα πρόθυρα αυτή τη αβύσου. Η ΙΠΑ είναι από καιρό άμεσο συμμετέχουν στη σύγκρουση και εδώ και πολύ καιρό διεξάγουν έναν ανοιχτό υβριδικό πόλεμο εναντίον του έθους μας. Η Ρωσία είναι κυριολεκτικά έτοιμη να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της για να αποτρέψει απειλές για την ασφάλειά της και την ασφάλεια της ηγεσία της. Ο Ρώσος Υφυπουργός επανέλαβε επίσης τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι η Ουάσιγκτον μοιράζεται την ευθύνη με το Κίεβο για την επίθεση στο Κρεμλίνο, κάτι που οι υπαρνούνται. Την ίδια ώρα φορτίο με γερμανικά άρματα μάχης Leopard 2 εντοπίστηκε σε σιδηροδρομικό σειρμό στην περιοχή τη Οδυσσού κάτι που σημαίνει πως η Ουκρανική στρατιωτική ηγεσία προτίθεται να εκδηλώσει επίθεση στον νότιο τομέα του μετόπου, όπως είχε αποκαλυφθεί από τους ίδιους τους Αμερικανούς.